Καλωσορίζω την κυρία Τελιγιορίδου. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα και σε όσους μας ακούν. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μας. Κυρία Τελιγιορίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να δούμε αν μπαίνει τελικά ένα χρονοδιάγραμμα και ένα τέλος σε ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Δυστυχώς είμαστε στο 18, αυτό ξεκίνησε από το 2003-2004, ενώ διαδικαστικά με αυτοδιοίκηση, αποφάσεις, δήμων κτλ. Είναι το αστυνομικό μέγαρο. Ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είμαι ανάγκη να πω τι ακριβώς έχει συμβεί, ίσως το ξέρει όλη η κοινωνία. Ήμασταν όμως στο 3 ή στο 4 με Παπουλίδη δήμαρχο τότε και είμαστε στο 18, δεν το έχουμε δει ακόμη, αλλά θέλω να δω αν είμαστε πια έτοιμοι. Θέλετε να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή? Κάντε ό,τι θέλετε. Πράγματι έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό από το 2003. Όπως γνωρίζετε είχε παραχωρηθεί το οικόπεδο. Έγινε η σχετική δημοπρασία. Πήρε την δημοπρασία, την κέρδισε μια εταιρεία. Η εταιρεία αυτή δέχτηκε ενστάσεις από άλλες εταιρείες οι οποίες δεν κέρδισαν την δημοπρασία. Πήγαμε λοιπόν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Το 2012, όταν πλέον είχε κατοχυρωθεί στην συγκεκριμένη εταιρεία το έργο, υπήρξε η προσβολή που έγινε από συγκεκριμένους πολίτες της Καστοριάς για το στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Mm-hmm. Φτάσαμε λοιπόν να κριθεί τελικά από την δεύτερη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ότι αυτό είναι διατηρηταίο. Πήγαμε λοιπόν σε διπλανό οικόπεδο, το οποίο παραχώρησε ο Δήμος Καστοριάς στην ίδια έκταση του συνολικού οικοπέδου. Εκεί υπήρχαν διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα ώστε να πάρει καινούριο κωδικό στο κτηματολόγιο, ώστε να θεωρηθεί το οικόπεδο άρτιο και πολεοδομήσιμο. Υπήρχε το θέμα με την μελέτη, με την με τα ρημοτομικά βάρη του οικοπέδου. Ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι, φτάσαμε λοιπόν εδώ σήμερα. Πάντως άσχημο όπου... πράγμα, και ύστερα μην λέτε, εσείς οι πολιτικοί, να το πω έτσι απλά, εσείς είστε πολύ πιο νέα βέβαια, μην λέτε γιατί όλοι μας αμφισβητούμε, τσατιζόμαστε, θυμώνουμε, όταν κυρία Τελιγιορίδου 18 χρόνια περίπου παιδευόμαστε διαδικαστικά για μία υπόθεση που άλλοι τα λύνουν σε 3 χρόνια. Εντάξει, είναι φοβερό. Έτσι, έτσι ακριβώς, κύριε Παραρά, έχουμε ένα κράτος πολύ δυσκίνητο σε αυτά τα θέματα. Ένα κράτος το οποίο έχει από πάνω του τον πέλεκι της γραφειοκρατίας. Να σας πω όμως, και έχω ένα χθεσινό παράδειγμα, ναι, ότι δεν είναι προνόμιο του δικού μας κράτους. Εντάξει, αυτού. Σωστά, βέβαια. Εντάξει, ναι. Για παράδειγμα, χθες στη Βουλή συζητούσαμε ένα ζήτημα για την ανέγερση ενός σχολείου στο Μόναχο ελληνικού, όπου και εκεί ο Δήμος του Μονάχου παραχώρησε το οικόπεδο και στην πορεία είπε ότι εγώ θέλω πίσω το οικόπεδο, γιατί εσείς τη μελέτη κάνατε, πολύ ακριβή μελέτη, όπου βάλατε αντισεισμικά, ενώ η Γερμανία δεν έχει θέματα σεισμικότητας. Είναι θέματα γραφειοκρατίας που δυστυχώς σε όλα τα κράτη υπάρχουν. Και αν βρεθεί κάποιος ο οποίος να θελήσει να μπλοκάρει μια υπόθεση, με την πολυνομία που έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς, ναι, μπορεί να καθυστερήσει, τελικά την μπλοκάρει. Ναι, ναι, και έχουμε δει κατά καιρούς, πάντων, εντάξει, και την καθυστέρηση και για την Εγνατία και για πολύ μεγάλα έργα. Για έτσι, πάρα πολλά θέματα, όπου πραγματικά αυτή η πολυνομία κάπου θα πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι αυτή που δίνει τα παράθυρα στον καθένα, είτε αυτός είναι δημόσιος λειτουργός, είτε και απλός πολίτης, να δημιουργεί προσχήματα και να δημιουργεί εμπόδια. Και εμπόδια. Τώρα, εκείνο αρθούμε, λοιπόν, ναι, που αποφασίσαμε είναι ότι καταρχήν υπάρχει πολιτική βούληση να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Ένα θέμα που κοντεύει τη δικοπραγματεία. Αυτό γιατί? Υπήρχε κανένα ζήτημα από τον Ιανουάριο του 2015 με ΣΥΡΙΖΑ ότι ίσως πρέπει εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι θέλει να το κάνει? Γιατί πολιτική απόφαση? Δεν ήταν δεδομένο αυτό ότι πρέπει να γίνει? Κάτι άλλο? Αυτό σας λέω, αυτό σημειώνω ότι καταρχήν σημειώνω το γεγονός και το τονίζω, ναι, ότι υπήρχε η πολιτική βούληση. Εντάξει, η εντάξει, πολιτική λοιπόν αυτή η βούληση εκφράστηκε και από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στην Καστοριά. Μπράβο, το θυμάμαι, είχατε κάνει μια ολόκληρη εκδήλωση εδώ γι' αυτό, ναι. Ωραία, λοιπόν, εκεί υπήρχαν πράγματι όλα αυτά τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά που κυρίως εντοπίζονται στην διαφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον Δήμο Καστοριάς
και το ΤΕΘΑ, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ναι. Αυτά λοιπόν ήταν. Συγγνώμη λίγο να καταλάβω κάτι, κύριε Τελεγκορίου, γιατί κατηγορηθήκατε γι' αυτό, αν θυμάστε. Είχατε πει μέχρι Δεκέμβριο του 2016 θα ξεκινήσουν. Τελικά, γιατί φτάσαμε και έχουμε όλη αυτή την καθυστέρηση? Γιατί και εγώ, κύριε Παραρά, δεν φανταζόμουν ότι η διένεξη ανάμεσα σε δύο δημόσιες υπηρεσίες θα δημιουργούσε τέτοιο πρόβλημα. Αυτό θεωρούσα ήταν, λοιπόν, ότι δύο δημόσιες υπηρεσίες μπορούν από τη λογική να τα βρούνε σε ένα θέμα που είναι δημόσιο συμφέρον. Δημόσιο... Ναι, τελικά ωραία. Υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις. Ναι. Αυτές λοιπόν οι αντικρουόμενες απόψεις εκφράστηκαν και στην τελευταία προχθεσινή συνεδρίαση που έγινε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, στην αρμόδια περιοχή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινοφελών Ιδρυμάτων. Εκεί λοιπόν τέθηκαν όλες οι απόψεις, παρουσία και των δύο αντικρουόμενων, αν το θέλετε, εκπροσώπων των δημόσιων φορέων. Ήταν στη σύσκεψη ο Δήμος Καστοριάς, εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Παπά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Τζοβάρα και τον υπεύθυνο των τεχνικών έργων που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Στη σύσκεψη αυτή ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που μετέχει σε αυτή την επιτροπή, η αρμόδια διευθύντρια της υπηρεσίας που είναι η αρμόδια τέλος πάντων στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί τέθηκαν όλα τα ζητήματα. Ήταν μια διαδικασία όπου εκφράστηκαν όλες οι απόψεις και η τελική απόφαση με βάση και την πολιτική θέληση που υπήρχε από την δική μας πλευρά, γιατί αν δεν υπήρχε η πολιτική αυτή θέληση μπορεί να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν δεν θα πω ότι επιβάλαμε την άποψή μας, τεκμηριώσαμε όμως την άποψή μας και καταλήξαμε στο ότι λύθηκε αυτό το πρώτο πολύ μεγάλο πρόβλημα για την αποδοχή του οικοπαίδου από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποδεχθεί πλέον, δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο μου λέτε, ότι δεν το αστυνομικό μέγαρο μπορεί να ανεγερθεί εκεί δίπλα στο Μαθιουδάκι το παλιό στρατόπεδο. Δίπλα στο διπλανό οικόπεδο, το οποίο είναι μέρος του μεγάλου οικοπαίδου. Είναι μέρος του μεγάλου οικοπαίδου. Τώρα, χρονοδιάγραμμα έχουμε γι' αυτό? Τώρα το επόμενο είναι καταρχήν βέβαια να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία για την καθαρογραφή της απόφασης και για την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Ναι. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στις κτηριακές υποδομές και νομίζω ότι έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι. Ναι. Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της πολύ περιμένης υπόθεσης. Αυτό τώρα έχει προϋπολογισμό τα 5-6 εκατομμύρια, αυτό το δάνειο που είχαμε πάρει. Το δάνειο που υπάρχει είναι γύρω στα 5.360.000. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν, ευρώ. Ξέρουμε υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, αυτό το βεβαιώνει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα να πούμε ότι το δάνειο αποπληρώνεται από το 2006 και απομένουν περίπου 7,5 με 8 χρόνια για την αποπληρωμή του. Δηλαδή τελειώνει η αποπληρωμή ενός δανείου που ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί. Δεν έχει αξιοποιηθεί. Να ρωτήσω, αυτό γιατί έπρεπε να το κάνουμε με δάνειο? Δεν είχαμε προγράμματα 1-2 για να το εντάξουμε εκεί? Αυτό είναι κάτι που έγινε για όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας που εκείνη την περίοδο είχαν κάνει το αίτημα και είχε εκδηθεί το αίτημά τους για δημιουργία καινούργιου. Απλά το λέω γιατί καμιά φορά τα πληρώνουν όλα οι πολίτες τα δάνεια μετά και λέμε για ποιο λόγο με δάνειο. Όχι, είναι είναι μέρος ενός μεγάλου δανείου που έγινε για πολλές αστυνομικές διευθύνσεις. Και προφανώς τελείωσαν σχεδόν παντού και μόνο εμείς μείναμε έτσι. Σχεδόν θυμάμαι παντού, θυμάμαι και η Κοζάνη είχε κάνει πριν 7-8 πόσα χρόνια. Η Κοζάνη, η Καρδίτσα. Τώρα κυρία Τελεγκορίδου, λέτε εσείς ότι έχουμε ξεμπλοκάρει το ζήτημα, να σας πω, είναι εφιαλτικό όλο αυτό. Θα προκύψει κάτι τώρα σε κανένα δίμηνο, πεντάμηνο, εξάμηνο? Δεν αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε να πάει στην ΕΔΙΚΑ. Εγώ τα θεωρώ αυτά ότι έχουν τελειώσει, φαντάζομαι. Εντάξει, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Γιατί αν τα ξεκινήσουμε και αυτά. Από την αρχή έτσι. Ότι το κτίριο αυτό θα γίνει, ήταν δέσμευση της κυβέρνησης. Λέω, προκύπτικα. Σκέφτεστε, μην προκύψει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να μου πείτε αύριο προέκυψε πολεοδομικό πρόβλημα. Όχι. Πιστεύω πως όχι. Μπορεί να μου πείτε όπως... προέκυψε ένα αέριο πρόβλημα από τον αέρα κάτι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Φοβάμαι τον αέρα μετά από εκεί. Τι να πω. Λοιπόν, κύριε, λέτε πως όχι. Κύριε Παραρά, προσπαθούμε να τελειώσουμε με αυτό το θέμα και να μην αφήσουμε
στην επίλυσή του εκκρεμότητες που στη συνέχεια θα δημιουργούν προβλήματα. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία και της κεντρικής διοίκησης και του Δήμου Καστοριάς. Ελπίζω να το δούμε πάντως, και δεν θα πω να το δούμε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία που τελειώνει σε κανένα δωδεκάμηνο ή δεν ξέρω Παραρά, πότε. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε βήμα που γίνεται θα έχετε την ανάλογη ενημέρωση. Μακάρι. Ώστε και όποια... να ξέρουν και οι πολίτες την πορεία και την εξέλιξη αυτή τη διαδικασία. Και την ενημέρωση, αλλά και τα εμπόδια που μπορεί να προσπαθεί να βάλει ο καθένας. Γιατί κάποια στιγμή, κυρία Τελεγιορίδου, αναπτυξιακά να δούμε κάτι να γίνεται. Εγώ θα ήθελα και ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής κατάστασης στην Καστοριά. Θα ήθελα και άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα έχουμε. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα σε συζητήσεις με την Ακαδημαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή. Υπό την αιγίδα οι συζητήσεις αυτές γίνονται του Υπουργείου Παιδείας. Αφορά το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία και θέλω να πιστεύω ότι στις συζητήσεις αυτές ο καθένας, εννοώ τις περιφερειακές ενότητες, θα πάρει αυτό που δικαιούται. Όταν θα σας πω κάτι τώρα, γιατί τα είχα διαχειριστεί δημοσιογραφικά εγώ. Όταν έγινε το σχέδιο Αθηνά, νομίζω 14-13, κάπου εκεί έγιναν όλες τις φασαρίες τότε, είχα χρεώσει, το είχα πει τότε, στην κυρία Αντωνίου την Μαρία, με το σχέδιο Αθηνά και τον Αρβανιτόπουλο, νομίζω, ναι, τον υπουργό τότε, ότι εφόσον έχουμε αυτές τις τοπικές ακαδημαϊκές ήττες, τις χρεώνεστε. Να μην το πω αυτό που λέει ο λαός, τις λούζεστε, εντάξει. Α, εσείς λοιπόν, κυρία Τελεγιορίδου, χρεώνεστε, θα σας βάλω δύο θέματα, τώρα, από εδώ και πέρα, την ακαδημαϊκή αναβάθμιση, την αρχιτεκτονική σχολή, που είναι υποχρέωσή σας να το κάνετε αυτό κάποια στιγμή ως κυβέρνηση, με όλα αυτά που είχαμε εξοδέψει, και να σας πω και ένα ακόμη θέμα που θέλω ένα σχόλιο. Οι πληροφορίες μου λένε αυτό. Το χρεώνεστε όμως αν γίνει, σας το λέω, είναι η υπόθεση ταξιαρχίας του στρατού στην Καστοριά, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα. 23 κέντρα ανακοινώνονται. Δεν θα ήθελα δημόσια να πω κάτι. Τι κρυφά είναι αυτά, αν δεν είναι θα να γίνει. Ήθελα να το πω δημόσια, κύριε Παραρά. Αν είναι να γίνει θα το μάθουμε, γιατί δεν είναι κρυφό. Ακριβώς, αλλά δεν είναι δημόσια αυτή τη στιγμή να πω κάτι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται η στρατιωτική ηγεσία. Εντάξει, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όταν χάνουμε όμως λοιπόν, την δυναμική μας... Θα τα πούμε λοιπόν και θα κάνουμε τις ανακοινώσεις καλά, που πρέπει την ώρα που πρέπει. Καλά. Όσον αφορά τώρα για τα ακαδημαϊκά... Τα χρεώνεστε, αν δεν γίνουν τα χρεώνεστε. Και αν γίνουν τα χρεώνεστε. Λοιπόν, όσον αφορά για τα ακαδημαϊκά, σας λέω ότι είναι, οι συζητήσεις αυτές γίνονται τώρα. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική σχολή που λέτε, ξέρετε ότι είναι και δική μου επιθυμία. Υπάρχει όμως. Ναι, αλλά και δεσμεύσεις έχω ακούσει. Και δεσμεύσεις άκουσα. Και από τον Υπουργό άκουσα δεσμεύσεις. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θέλω να σας πω ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση που για τον Α ή Β λόγο δεν μπορέσει να το καταφέρουμε αυτό. Το να γίνει η αρχιτεκτονική, λέτε. Ναι, σας λέω ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση που λόγοι πολύ σοβαροί δεν επιτρέψουν να γίνει αυτό, όπως για παράδειγμα το βέτο που μπορεί να ασκήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με το δεδομένο ότι υπάρχουν, λέει, αρκετές αρχιτεκτονικές, εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλους, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που δεν το καταφέρουμε, θα έχουμε πανεπιστημιακό τμήμα στην Καστοριά σε αντικατάσταση αυτού. Σε αντικατάσταση αυτού. Εντάξει, τώρα, δύο θέματα τελευταία. Θέλω να υπολογίσετε, μάλλον θα βάλω πρώτα αυτό που δύο άτομα μου είπανε, από τον Απρίλιο του 2017 υπήρχε παγετός, νομίζω, για τα μήλα. Οι αγροτικές αποζημιώσεις είναι, κύριε Τελεγιορίδου, θα το ξέρετε, θα έχει φτάσει το αίτημα στο γραφείο σας. Δεν έχουν φτάσει ακόμη, λένε, οι εκτιμήσεις και τα χρήματα. Δύο, θα σας το πω έτσι απλά, εξαγριωμένοι ακροατές μου τηλεφώνησαν και λένε οι άνθρωποι, ρωτήστε επιτέλους τι θα κάνουμε με αυτό. Το γνωρίζω αυτό το θέμα, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που υπάρχει στους αγρότες. Επανειλημμένως έχω θέσει αυτό το θέμα στον ΕΛΓΑ και έχω πάρει την διαβεβαίωση ότι τις επόμενες μέρες ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ας λυθεί τουλάχιστον. Λέτε μέρες. Φαντάζομαι 10, 15, 20. Μην πάρει μήνες. Ναι, ναι. Εντάξει. Έχω αυτή τη διαβεβαίωση. Κύριε Παραρά. Παρακολουθήστε το όμως. Καλύτερα. Και δεν έχω λόγο να μην το δεχτώ. Εντάξει. Και ένα τελευταίο. Ξέρετε κάτι.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το εξοικονομώ. Εγώ θα σας πω με μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Τελεγιορίδου, το ανακοινώνετε και δεν είστε και έτοιμοι ως κυβέρνηση. Έχω πληροφορηθεί τεράστια προβλήματα. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να τα ξέρετε αυτά. Θα ήθελα όμως, σας παρακαλώ πολύ, το έχω πει και για την κυρία Αντωνίου, που νομίζω ως τομεάρχης, νομίζω τέτοιο κάτι έχει μια αρμοδιότητα γύρω από αυτά, να το δείτε. Οι φόρμες, ακόμα και οι οδηγοί που έχουν βγει, έχουν βγει με τεράστια προβλήματα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρότι οι αιτήσεις ανοίγουν σε 7-8 μέρες. Ίσως το θέλετε αυτό για να νομιμοποιήσετε. Γιατί δεν μπορεί. Για δεν δείτε μπορεί. Το, ρωτήστε και θα καταλάβετε τι σας λέω. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Μιλήστε με τεχνικό επιμελητήριο, με μηχανικούς, θα σας τα πούν. Εγώ θα έχω ρεπορτάζ τις επόμενες ώρες. Αλλά να ξέρετε, το είναι, θέμα, κύριε, είναι προβληματική η κατάσταση. Και μιλήστε με τον κύριο Σταθάκη. Όχι, όχι. Από το Υπουργείο θα δω αν πράγματι υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτρονική φόρμα, θα το δω και αν θα, το ακούτε, αν το ακούτε για πρώτη φορά, ναι, αν το ακούτε για πρώτη φορά, για αυτό, τα προβλήματα να ξέρετε, ότι υπάρχουν σε ηλεκτρονική φόρμα, το ακούω για πρώτη φορά. Δηλαδή βάζουν κάποια θέματα, να πάρεις πρώτα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το πληρώνεις, μετά γίνεται ο έλεγχος. Δεν υπάρχει στον... Υπάρχει μια διαδικασία όμως, κύριε Παραρά, σε όλα αυτά τα προγράμματα που θα πρέπει να υπάρχουν τα συγκεκριμένα αυτά έγραφα. Από τον οδηγό λείπουν τα παραρτήματα. Καταλάβατε, δεν μπορεί κανείς να ολοκληρώσει τίποτα. Τέτοια πράγματα. Α, εντάξει. Αυτό, αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα το δω. Να το δείτε. Αλλά το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι πλήρης ο φάκελος, αυτό είναι δεδομένο. Να το δείτε και να δείτε και να δω και εγώ πότε θα μετακινήσετε και υπηρεσίες. Και ξέρετε κάτι, για μετακινήσεις υπηρεσιών δεν ακούω καμιά άλλη περιοχή στην Ελλάδα. Είστε μόνο εσείς. Τέλος πάντων, κάντε κάτι όμως. Έστω ένα κέπ φέρτε κάπου αλλού, κύριε Τελεγιορίδου. Εγώ δεν μένω μόνο στην εφορία που έχει πιάσει αιμονή κάποιος. Φέρτε ένα κέπ. Δεν είναι φέρτε, μόνο η εφορία. Φέρτε μια υπηρεσία, μια πρωτοβάθμια. Φέρτε επιτέλους κάτι όμως. Έχουν 13 υπηρεσίες. Κουράστηκα να ακούω ανακοινώσεις, κύριε Τελεγιορίδου. Όχι από εσάς ή η νομαρχιακή σας. Μόνο ανακοινώσεις, μόνο συσκέψεις. Κάντε επιτέλους κάτι. Θα δείτε σύντομα και τα αποτελέσματα και αφορά το σύνολο των υπηρεσιών τα οποία. Οι εφορίες πάνε να καταργηθούν, προσέξτε. Οι εφορίες πάνε για συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Μην φτάσετε σε σημείο ότι συρρυκνώσετε πολύ για να χωρέσει σε κανένα γραφιάκι μικρό, έτσι. Αν υπονοείτε ότι θα μειώσουμε το προσωπικό, δεν υπάρχει καμία, μα καμία τέτοια πρόβλεψη. Εντάξει. Μην μειώσετε το δημόσιο, λέτε, το προσωπικό εκεί. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι και οι εφορίες πια θα συγχωνευτούν, θα ανήκουμε στα Γιάννενα, ίσως, και δεν ξέρω τι παραρτήματα θα δημιουργηθούν κάπου αλλού, έτσι. Και να έχει, αυτό θα είναι ένα συνολικό σχεδιασμός που δεν θα αφορά προφανώς μόνο. Τι συνολικός, κυρία Τελεγιορίδου, το... Αλλά το σύνολο της χώρας, και αυτό γίνεται και με βάση και τα καινούρια τεχνολογικά δεδομένα που υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί η εφορία στην Καστοριά. Νοβάρτης, εντάξει, τελειώσατε με την Νοβάρτης. Με την Νοβάρτης είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, δείχνει την αθλειότητα, να μου επιτραπεί η έκφραση, που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την διαχείριση στο δημόσιο χρήμα. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο πρέπει να διαλεγχθεί και να έχουμε την διαφάνεια, κάτι που οφείλουμε προς τον ελληνικό λαό, να γνωρίζει ακριβώς τι έγινε και πώς φτάσαμε σε αυτή την κρίση από τέτοιου είδους φαινόμενα σκανδάλων.